Το πρώτο διεθνές τουρνουά βόλεϊ γυναικών διοργανώνεται στην Αλεξανδρούπολη από το Γυμναστικό Σύλλογο Φίνικα. Πρόκειται για μια διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή 4 συνολικά ομάδων. Το τουρνουά διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. 23-24 του μήνα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μία από τις καλύτερες ομάδες της Τουρκίας, την ομάδα της Καβάλας που φέτος είναι στην Α2 Εθνική Κατηγορία, με την συμμετοχή και της νίκης Αλεξανδρούπολης, το πρώτο διεθνές τουρνουά βόλεϊ γυναικών Φίνικας Αλεξανδρούπολης. Το τουρνουά αυτό γίνεται στα πλαίσια της ανάδειξης του εθνικού αθλήματος της περιοχής μας προς την ευρύτερη περιοχή αλλά και τα γειτονικά κράτη. Θα είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολύ κόσμο και θα κάνουμε μια πολύ ωραία επιπαρουσία. Πρόκειται για μια διοργάνωση που για πρώτη φορά διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη και θα είναι ανοιχτή προς το φίλαθλο κοινό της πόλης. Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα γίνει και η παρουσίαση της γυναικείας ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 αλλά και των αναπτυξιακών τμήματων του Συλλόγου. Το πρόγραμμα των αγώνων είναι το Σάββατο το απόγευμα στις 5 η ώρα ο πρώτος αγώνας και στις 7 η ώρα ο δεύτερος αγώνας με την τουρκική ομάδα. Πριν από τον αγώνα τον δεύτερο αγώνα θα γίνει η παρουσίαση της φετινής ομάδας γυναικών του Φίνικα Αλεξανδρούπολης καθώς και όλων των τμήματων υποδομής, γιατί ο σύλλογός μας πλέον μετράει πάρα πολλά παιδιά και φέτος έχουμε και υψηλούς στόχους. Και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, αμέσως μετά το Run Greece, θα γίνουν ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο τουρνουά με πολύ καλές συμμετοχές και πολύ ωραία παιχνίδια. Εμείς με την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται, καλούμε τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει τα παιχνίδια. Οι φίλοι του αθλήματος θα ευχαριστηθούν πάρα πολύ. Νομίζουμε ότι δίνουμε με τη διοργάνωση αυτού του τουρνουά τη δυνατότητα σε όλον τον φιλαθλό κόσμο της πόλης να παρακολουθήσει για πρώτη φορά ένα πολύ σημαντικά παιχνίδια.